Μία ανάσα είμαστε πριν από την τετραπλή εκλογική αναμέτρηση την Κυριακή 26 Μαΐου, με τους πολίτες να είναι φυσικά οι πρωταγωνιστές, αφού με την ψήφο τους θα δώσουν και το τελικό αποτέλεσμα της όλης μάχης. Και σε επίπεδο περιφέρειας πρέπει αρκετά να γίνουν για να βελτιωθεί η εικόνα της Πελοποννήσου. Σε συνολική εικόνα, κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ο Νίκας μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει καλύτερη την περιφέρεια μας. Κοιτάξτε, εντάξει, από χωριό είμαι εγώ, αλλά μένω στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω, δεν έχω κανέναν κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε. Ποια είναι τα προβλήματα σε επίπεδο περιφέρειας? Είναι και εκεί οι δρόμοι, είναι και εκεί ξεχασμένα χωριά, ποια είναι τα... Όλα μαζί. Όλα τα προβλήματα είναι. Και οι δρόμοι είναι και η υδροδότηση είναι των χωριών. Έχουν προβλήματα. Τα ξέρω, έμεινα σε χωριό και τα ξέρω. Αρκετά είναι τα ζητήματα που επισημαίνουν ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Σίγουρα στην περιφέρεια υπάρχουν τέτοιες προβλήματα σε ξεχασμένα χωριά ή να υπάρχουν δρόμοι που να χρήζουν κατασκευής ή ανακατασκευής, όπως ο δρόμος στον Ταΐγεδο. Αλλά στο κομμάτι που είμαι σε θέση να γνωρίζω υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τώρα σε γενικότερα στην Πελοπόννησο δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πού αλλού μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Γενικά θέλει δουλειά συνέχεια, βελτίωση. Η ζωή εξελίσσεται και απαιτεί από εμάς βελτίωση. Μάλλον από αυτούς που θα κληθούν να αναλάβουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα.